Στην τρίτη θέση του κόσμου βρέθηκε η Ελλάδα με 84 μετάλλια στο παγκόσμιο Taekwondo ITF. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Taekwondo ITF 2023 διεξήχθη στην Αστάνα του Καζακστάν. Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών, γυναικών, νέων ανδρών, νέων γυναικών, εφήβων, νεανίδων και βετεράνων. Και η Ελλάδα κατέκτησε 84 μετάλλια. 84 μετάλλια στο σύνολο, 14 χρυσά, 26 αργυρά και 44 χάλκινα. Την πρώτη θέση του κόσμου κατέκτησε η Λαϊκή Δημοκρατία της Βόρειας Κορέας με 83 μετάλλια, 53 χρυσά, 21 αργυρά, 9 χάλκινα. Ακολούθησε στη δεύτερη θέση η Ρωσία με 125 μετάλλια και στην τρίτη θέση η Ελλάδα, με την πρώτη εξάδα να συμπληρώνουν η Ιαπωνία με 22 συνολικά μετάλλια, το Καζακστάν 71 και η Αργεντινή με 37. Στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Ράδιο Θεσσαλονίκη μίλησε ο Τάσος Βαλασιάδης, πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo ITF Ελλάδας. Πήγαμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το πρωτάθλημα. Ήταν πραγματικά το κάτι το διαφορετικό. Να σημειώσω ότι η πρωτάθλημα παγκόσμιο έχει να γίνει από το 2019. Είχε γίνει τελευταία φορά στην Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας. Εκεί πέρα είχαμε καταδαγή στην 6η ή 7η θέση, αν θυμάμαι καλά. Δεν πήγαμε τόσο καλά. Δεν ήταν βέβαια ένα πρωτάθλημα 4-1. Τι σημαίνει αυτό? Τώρα είχαμε πρωτάθλημα παγκόσμιο για τους νέους έθνους νεάνιδες. Για τους νέους, το δεύτερο ήταν νέοι άνδρες. Το τρίτο ήταν άνδρες γυναίκες και το τέταρτο βετεράνοι. Οπότε ήταν 4 πρωταθλήματα σε ένα μαζί. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή αθλητών. 900 αθλητές από όλο τον πλανήτη βρέθηκαν εκεί και διαγωνίστηκαν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα από 53 χώρες. Όπως καταλαβαίνετε, από το 2019 μέχρι σήμερα, μετά από 4 χρόνια, όλοι ήταν διψασμένοι για αγώνες, όλοι θέλανε να πάνε σε ένα παγκόσμιο. Υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή αθλητών και πολύ δυνατό επίπεδο. Η δουλειά η βασική ξεκινάει από τα σωματεία που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε παντού σωματεία από τον βορρά στον νότο και από την Ανατολή ως τη Δύση. Έχουμε πάρα πολλά σωματεία, πολλούς προπονητές οι οποίοι αγαπάνε αυτό που κάνουν, είναι νέοι, είναι σύγχρονοι, κυνηγάνε τα σεμιναρία, κυνηγάνε τους αγώνες. Έχει βγει αυτή η δουλειά από αυτούς. Εμείς, σαν Ομοσπονδία, την παίρνουμε, την μεγενθύνουμε, την υποστηρίζουμε και την βγάζουμε προς τα έξω. Θέλω να σημειώσω ότι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, τα δύο τελευταία χρόνια, το 2023 και το 2022, είμαστε πρώτη χώρα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, δηλαδή μέσα από 30-35 χώρες βγαίνουμε πρώτοι στη γενική κατάταξη. Βέβαια, έλλειψη της Ρωσίας λόγω πολέμου, αλλά το 2023 τώρα που κάναμε στην Ιταλία, είχαμε και τους Ουκρανούς, μια πολύ δυνατή, πάρα πολύ δυνατή ομάδα, και καταφέραμε και ανεβήκαμε και πάνω και από αυτούς. Αυτή η διάκριση θα δώσει στα παιδιά και τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 24. Όχι, όχι. Mm-hmm. Το δικό μας το αγώνισμα είναι μη Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα αγώνισμα, ένα άθλημα το οποίο έχει όλα τα προνόμια που έχει, εκτός από την Ολυμπιακή διάκριση, όλα τα άλλα αθλήματα. Όλα τα παιδιά μας παίρνουν προνόμια, μπορούν να εισαχθούν στα πανεπιστήμια, στο πολυτεχνείο που θέλουν, εφόσον φέρουν την διάκριση. Δηλαδή, χαίρουν όλα τα προνόμια του αθλητικού νόμου που έχει να κάνει με τους Έλληνες αθλητές. Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό το άθλημα? Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό φαίνεται από τα σωματεία μας. Τα σωματεία μας αυτή τη στιγμή είναι περίπου 200, γύρω στα 150 και κάτι είναι εγγεγραμμένα μέσα στο Μητρό, δηλωμένα μέσα στο Υπουργείο Αθλητισμού. Έχουμε καθημερινά, κάθε μήνα μπαίνουν τουλάχιστον 2-3 σωματεία καινούργια στην Ομοσπονδία μας και καθημερινά έχουμε επικοινωνία με σωματεία από όλη την Ελλάδα τα οποία θέλουν να κάνουν το άθλημά μας. Αυτό το διάστημα τρέχουμε κάποιες σχολές προπονητών. Μόλις ολοκληρώσαμε την Β και Γ και σε λίγο ξεκινάμε την Α επίπεδου για να έχουμε ακόμα περισσότερους καταρτισμένους προπονητές. Το επόμενο, πότε θα διεξαχθεί το επόμενο παγκόσμιο Taekwondo ITF? Το επόμενο θα είναι μετά από 2 χρόνια, το 2025, στην Ιταλία. Κάτι που βολεύει πάρα πολύ εμάς, γιατί θα είναι πολύ κοντά και δεν θα έχουμε τεράστια έξοδα και θα πάμε και γρήγορα. Το ταξίδι τώρα που κάναμε στο Καζακστάν ήταν δύσκολο. Για να καταλάβετε, πήγαμε χωρισμένοι, διασπασμένοι σε 5 διαφορετικά γκρουπ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποια παιδιά ακόμα ταξιδεύουν να πάνε στα σπίτια τους, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν έρθει από χθες το πρωί. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φτάσει όλοι στην Ελλάδα, είμαστε όλοι από τη μελή υγιής.
πήγαν τόσο καλά όλα. Κλέψαμε τις εντυπώσεις εκεί, μας συνεθάρηκαν όλες οι χώρες. Κάποιοι μας λέγανε να σας δούμε και πάνω από τη Ρωσία, γιατί εντάξει και η Ρωσία είναι υπερδύναμη στο χώρο. Παραδοσιακά στα παγκόσμια βγαίνουν αυτές οι δύο πρώτες χώρες, είναι η Κορέα, μετά είναι η Ρωσία, παλιότερα ήταν η Ουκρανία. Στην τρίτη θέση, τώρα είμαστε εμείς. Μιλήσαμε με τους πρωταθλητές. Ο Γιάννης Τερσενίδης είναι αστυνομικός, υπηρετεί στην ομάδα Όπκε στη Δυτική Αθήνα. Ασχολείται με το Τάικ Βοντό από την παιδική του ηλικία. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Φίληρο Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε το άθλημα στη Θεσσαλονίκη και έκτοτε έχει φέρει παγκόσμιες, πανευρωπαϊκές και πανελλήνιες διακρίσεις με τα χρώματα της εθνικής μας ομάδας. Είναι πατέρας δύο παιδιών και κατέκτησε δύο φορές το χρυσό παγκόσμιο Τάικ Βοντό ITF με το χρυσό μετάλλιο στο Καζακστάν στο άθλημα τεστ δύναμης. Ολοκληρώνει την καριέρα του στον πρωταθλητισμό. Από τα 4 αγωνίσματα που υπάρχουν στο Τάικ Βοντό και παίζουμε, είναι όντως το πιο σκληρό. Παίζω χρόνια σε αυτό το άθλημα που έφηβος εγώ. Τα τελευταία χρόνια καταργήθηκαν τα power test στους εφήβους. Είναι ένα δύσκολο απαιτητικό αγώνισμα που απαιτεί πάρα πολλά πράγματα και ειδικά το να είσαι πολύ σκληρός μετά μόλις αγωνιστείς και μετά, γιατί έχει πολύ βαρύς τραυματισμούς. Λέγονται power breaking test και στα ελληνικά εμείς το λέμε τεστ δύναμης. Στην ουσία δείχνεις με 5 διαφορετικές τεχνικές, σε κάθε χτύπημα διαφορετική ποσότητα ξύλων. Δείχνεις την τεχνική και κατά βάση τη δύναμη, την πειθαρχία και εννοείται την αυτοσυγκέντρωση. Στην κατηγορία των ανδρών διαγωνιστήκατε. Μάλιστα. Ναι. Είπατε ότι ξεκινήσατε έφηβος να ασχολείστε με το Τάικ Βοντό. Η αλήθεια είναι ότι φέτος κλείνω 19 χρόνια από την πρώτη φορά που μπήκα στην εθνική ομάδα. Πρώτη φορά μπήκα σαν έφηβος. Αγωνιζόμουν και στα υπόλοιπα αθλήματα. Απλά τα τελευταία χρόνια με έχει κερδίσει αυτό το αγώνισμα και έχω δώσει όλη τη βαρύτητά μου το να γίνω ο καλύτερος στον κόσμο και να πάρω το δεύτερο χρυσό παγκόσμιο μετάλλιό μου φέτος. Το πρώτο ήταν το 2009 και να κλείσω φέτος την καριέρα μου στο Τάικ Βοντό και με την εθνική ομάδα μετά από 30 περίπου χρυσά πανελλήνια μετάλλια, 18 πανευρωπαϊκά και το δεύτερο παγκόσμιο τώρα. Απλά είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Κύριε Τερσενίδη, στα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα, με το Τάικ Βοντό, τι είναι αυτό που θα τους λέγατε? Θα τους έλεγα να ασχοληθούν με το Τάικ Βοντό οπωσδήποτε. Είναι ένα από τα καλύτερα αθλήματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί παλιά όντως δεν ήτανε, δεν είχε τόσο καλή φήμη. Τα τελευταία όμως περίπου, θα μπορέσω να πω 15 χρόνια και παραπάνω, με τη διοίκηση και με τη βοήθεια που έχουμε από αυτούς τους ανθρώπους, από τον κύριο Βαλασιάδη, από τον κύριο Ζωγράφο, από όλο το team εκεί που δουλεύουν και είναι εκεί για μας, είμαστε πραγματικά σαν να είμαστε τα παιδιά τους, μας αγκαλιάζουν, μας βοηθάνε και θα έλεγα στα παιδιά ότι χωρίς φόβο να ασχοληθούν με το άθλημα, γιατί είναι και το άθλημα ωραίο και έχουμε και πάρα πολύ καλή διοίκηση που είναι πραγματικά κοντά μας σε ό,τι και να γίνει. Κύριε Τερσενίδη, και κάτι τελευταίο. Μιλήσατε για πειθαρχία, μιλήσατε για αυτοκυριαρχία, μιλήσατε για τεχνικές οι οποίες θέλουν πάρα πολύ δουλειά. Όλο αυτό σας έχει βοηθήσει και στην καθημερινότητά σας? Αυτή η εκπαίδευση στην ουσία που έχετε λάβει και την οποία έχετε κάνει πράξη και έχετε διακριθεί ως παγκόσμιος πρωταθλητής, στην καθημερινότητά σας έχει βοηθήσει?
Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Εννοείται ξεκινώντας από την οικογένειά μου, έχω δύο παιδάκια. Μέχρι και εκεί μπορώ να πειθαρχήσω τον εαυτό μου, τα νεύρα μου. Τα παιδιά είναι δύσκολα, εννοείται. Στην καθημερινότητά μου στον δρόμο, πειθαρχώ τον εαυτό μου να μην βρίζω, να μην μαλώνω, να είμαι ήρεμος. Και εννοείται και στη δουλειά μου και ειδικά υπό κάποιες δύσκολες συνθήκες που υπηρετώ στην Δυτική Αττική, που με βοηθάει πάρα πολύ το άθλημα αυτό, να έχω μια σιγουριά, να νιώθω ήρεμος, να νιώθω καλά και εννοείται τεράστια πειθαρχία. Γιάννης Τερσενίδης, παγκόσμιος πρωταθλητής. Συνομιλήσαμε και με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Άννα Μαρία Κυπουρού. Είναι αστυνομικός, ζει στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ΤΑΕΚ Βοντό στο Καζακστάν κατέκτησε 3 μετάλλια, χρυσό στις ειδικές τεχνικές, αργυρό στο ομαδικό των ειδικών τεχνικών και χάλκινο στη μάχη. Με αυτό το μετάλλιο ολοκληρώνει την καριέρα της, η οποία ξεκίνησε από την ηλικία των 7 ετών. Έχει κάνει μια τεράστια πορεία. Από το 2009 συμμετέχει στην εθνική ομάδα, κατακτώντας πολλές διακρίσεις. Το άθλημά μας, το Taekwondo ITF, έχει διάφορες κατηγορίες με τις οποίες μπορούμε να συμμετέχουμε. Είναι οι μάχες, στις οποίες έχουμε φυσικό αντίπαλο με επαφή. Έχουμε τα tool, τα οποία είναι με κάποιες, ας το θέσουμε, μια χορογραφία κινήσεων βάσει τα εκβοντό με φανταστικό αντίπαλο, το οποίο βαθμολογείται από κριτές. Από εκεί πέρα μετά έχουμε τεστ δύναμης, έχουμε τις εναέριες τεχνικές, τις οποίες κατέκτησα την πρώτη θέση. Ουσιαστικά είναι κάποιοι στόχοι, στους οποίους με μια συγκεκριμένη τεχνική πρέπει να φτάσεις πολύ ψηλά για να λακτήσεις τα αντίστοιχα μηχανήματα που υπάρχουν, οι στόχοι που είναι σε αυτό το αγώνισμα. Κυρία Κυπουρού, πήρατε το χρυσό μετάλλιο στην ειδική τεχνική, στο αγώνισμα ειδικές τεχνικές. Στο ομαδικό κατακτήσατε το αργυρό μετάλλιο και στη μάχη το χάλκινο μετάλλιο. Όταν λέμε μάχη, τι εννοούμε? Είναι μια πηγαίνει βάση των κιλών. Εγώ είμαι συγκεκριμένα στα 77 στην κατηγορία. Με μια άλλη γυναίκα αντίστοιχα. Χρησιμοποιούμε και γροθιές και κλωσιές σε όλο το σώμα από την μέση και πάνω, ας πούμε έτσι. Και φοράμε φυσικά εξοπλισμό. Έχουμε γάντια, παπούτσια αντίστοιχα, κάσκα στο κεφάλι κτλ. Και προσπαθούμε να πάρουμε πόντους με επαφή. Κυρία Κυπουρού, είναι λίγο σκληρό αυτό το άθλημα. Είναι σκληρό. Κάθε φορά που τελειώνετε έναν αγώνα, έχετε και τραυματισμούς, χρειάζεται μετά και καιρός για να αναρρώσετε. Δεν είναι κάτι εύκολο, δεν το ακούω εύκολο. Σίγουρα είναι ένα άθλημα το οποίο, από τη στιγμή που υπάρχει επαφή, όπως και άλλα αθλήματα, έχουμε κάποιους τραυματισμούς. Συγκεκριμένα τώρα και εγώ σε αυτό το πρωτάθλημα έσπασα τη μύτη μου. Είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να συμβεί έτσι την πορεία ενός αθλητή, αλλά αυτό δεν είναι τόσο συχνό. Δεν μιλάμε για ένα τόσο σκληρό άθλημα. Είναι η μη επαφής, οπότε μπορεί να έχουμε κάποιους τραυματισμούς που είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά δεν είναι καθημερινό φαινόμενο. Κυρία Κυπουρού, πόσα χρόνια ασχολείστε με το Taekwondo? Από μικρό παιδάκι, τώρα 7 χρονών αν θυμάμαι καλά ξεκίνησα. Στην εθνική ομάδα συμμετέχω από το 2009 για 15 συνεχόμενα χρόνια. Ήταν η 18η συμμετοχή με την εθνική ομάδα και η τελευταία κιόλας. Γιατί η τελευταία? Αποφάσισα ότι και για λόγους υγείας, αλλά πλέον και για λόγους ηλικίας, πρέπει να περάσω πλέον σε ένα άλλο στάδιο και να αποχαιρετήσω αυτόν τον όμορφο κόσμο του πρωταθλητισμού. Κυρία Κυπουρού, και στα νέα παιδιά, σε αυτά που ξεκινούν τώρα το άθλημα, τι έχετε να τους πείτε? Σκληρή δουλειά. Έχουμε πολύ ωραία δείγματα από τους νέους αθλητές. Φαίνεται και από τα μετάλλια που έχουν πάρει τα παιδιά και καταλήξαμε και σε αυτή την θέση, σαν Ελλάδα. Είναι πολύ ευχάριστο γιατί έχουμε παιδιά που έρχονται από πίσω, μια γενιά πάρα πολύ δυνατή. Το μόνο που θα ήθελα να πω έτσι
καθώς οι αθλητές είναι υπομονή και επιμονή να μην το βάζουν κάτω. Υπάρχουν δυσκολίες και καλό θα ήταν όσο το αγαπάνε και όσο μπορούν να μείνουν στο χώρο και με όποια δυσκολία να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Σε όλο αυτό το διάστημα φέρατε και αρκετές διακρίσεις στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Είναι το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο επίπεδο και αν δεν κάνω λάθος έχω γύρω στα 6 χρυσά πανευρωπαϊκά. Έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλά μεγάλα πρωταθλήματα και όντως έχουν πάει καλά τα πράγματα, δεν έχω παράπονο. Τώρα βέβαια είναι πολύ νωρίς να το ρωτώ, αλλά αφού πλέον κλείνετε την καριέρα σας με αυτή την τεράστια διάκριση που έχετε πάρει, τα 3 μετάλλια, αυτό που θα κουβαλάτε στη βαλίτσα σας, στη βαλίτσα της ζωής πλέον από εδώ και πέρα για πάντα, τι θα είναι από το Taekwondo? Με πολύ δύσκολη ερώτηση θα έλεγα. Είναι πάρα πολλές οι αναμνήσεις, πολύ δυνατές στιγμές που πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να τις ζήσουν, γιατί είναι εμπειρίες ζωής. Έχω γνωρίσει πολύ όμορφους ανθρώπους μέσα αυτό το χώρο. Έχω γνωρίσει τα όρια μου και τα έχω ξεπεράσει πολλές φορές. Και έτσι γίνεσαι και καλύτερος άνθρωπος. Και αυτός πιστεύω ότι είναι ο στόχος. Τα μετάλλια έρχονται, φεύγουν, μπορεί να ξεχαστούν, αλλά το βασικό είναι να χτίζουμε όμορφους χαρακτήρες στα παιδιά που έρχονται και να θυμόμαστε όμορφες στιγμές και για την Ελλάδα μας και για το άθλημα που υπηρετούμε. Άννα Μαρία Κυπουρού, παγκόσμια πρωταθλήτρια Taekwondo ITF.